ύψης των καθήκων όλων όσων εκδικούμε την ψήφο σας, δεν πρέπει να είναι μόνο η υπεράσπιση της ευημερίας της πατρίδας μας, αλλά και η προσπάθεια ανύψωσης της να σκαλεί πιο ψηλά. Μπορεί να ακούγεται πολύ ταπεινό, αλλά όπως έλεγε και ο Σίλλερ, ακόμη και αυτό το σκαλεί το πρώτο πολύ από τον κοινό τον κόσμο να απέχει. Το ασήμαντον αυτό σκαλεί είναι για μας η λύση του εθνικού μας προβλήματος. Λύση δίκαιη, δημοκρατική, που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων, θα εγγυάται τις βασικές ελευθερίες, παράλληλα όμως θα απορρίπτει εγκύτριες δυνάμεις εκ περιτροπής προεδρίας και πάνω απ' όλα θα διαγράφει τη λέξη παρθενογένεση, δηλαδή τη μεταφιεσμένη διχοτόμηση. Απαιτούμε λύση καθαρή χωρίς κόκκινες γραμμές. Η έννοια μας για την πατρίδα δεν θα μας οδηγήσει να αγνοήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα αγκαλιάσουμε τους αδικημένους και καταπιεσμένους, θα περιβάλλουμε με αγάπη, αλληλεγγύη και συμπόνια όλους όσους είναι άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα τρίτης ηλικίας, πολίτεκνες ή μονογονικές οικογένειες. Θα είμαστε υπέρμαχοι των δικαιωμάτων τους και δεν θα παραμείνουν ουδέτεροι στις αξιώσεις και απαιτήσεις τους. Εξάλλου, κατά το δάντη, το πιο καυτό σημείο της κόλασης είναι κρατημένο για αυτούς που στην συγκεκριμένη και κρίσιμη στιγμή έμειναν ουδέτεροι. Για μας η ανάπτυξη αγάπης και αλληλεγγύης δεν είναι θέμα συναισθηματικής πολυτέλειας, αλλά θέμα επιβίωσης. Η συμπόνια του καταπιεζόμενου προς τον καταπιεσμένο είναι απαραίτητη, είναι του κόσμου η ελπίδα. Μπέρτολ Μπρέχτ. Παράλληλα όμως, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε το μαστίγιο, όχι για εκδίκηση, αλλά για απονομή δικαιοσύνης. Φίλοι, αντί να καταργιόμαστε και να αναθεματίζουμε το σκοτάδι, καλύτερα να ανάψουμε έναν κερί. Εμείς δεν λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να το ανάψουμε, εμείς λέμε ότι θα το ανάψουμε.